Σας τη χρωστάω την ερώτηση. Πού είναι τα σακίδια σας? Τα προετοιμάζουμε. The Backpack Brothers. Where the backpacks are. Είναι για το σκοπό που πρέπει να είναι. Τα έχετε φυλαγμένα, μην τα ματιάσουν. Όταν σας καλούν σε μία εκπομπή να μιλήσετε για αυτό, θα παίρνετε μαζί τα σακίδια σας. Θα το βάλουμε από εδώ και πέρα στα σκαλιά. Μήπως τα έχετε με πράγματα, γιατί έχετε να φύγετε να πάτε κάπου? Ξεκινάμε να τα ετοιμάζουμε. Σιγά σιγά. Σαράντι, δεν σου μιλάω για λίγο, θα μιλήσω με τον Βαγγέλη. Γιατί με σένα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τώρα μου έρχεσαι με καινούριο project για το οποίο με κάνεις και σε ζηλεύω ακόμα παραπάνω, γι' αυτό δεν θα σου μιλάω για τα επόμενα λίγα λεπτά. Βαγγέλη, τι κάνεις? Μια χαρά. Είσαι καλά? Όλα καλά. Κόλλησες το μικρόβιο. Μάλλον κόλλησες. Το είχατε πάντα το μικρόβιο, είναι της οικογένειας. Ναι, ναι. Απλά δεν είχε εκδηλωθεί ως τώρα, γιατί δεν προλάβαινα να πάω μαζί του στα ταξίδια που οργάνωνε. Λόγω δουλειάς, ναι. Κυρίως. Αλλά και εσύ λίγο ταξίδευες. Έμενες αρκετά. Στο ναι. Είχα πάει, έμενα Βαρκελόνη για πρακτική. Είχα μείνει παραπάνω λίγο για ένα διάστημα, αλλά λόγω υποχρεώσεων γύρισα αρχικά στην Ελλάδα. Θα μου δώσεις τύψη για τη Βαρκελόνη, γιατί θα κάνουμε ταξίδι την επόμενη εβδομάδα εκεί. Τέλεια, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για δουλειά θα το κάνω στο ταξίδι, θα το δείξω όλα μετά. Τέλεια. Αποφασίσατε. Εκτός, αντί να ταξιδεύετε μόνοι σας, ο καθής και πάνω του πάνω στον πλανήτη Γη, λίγο να το κάνετε πιο οργανωμένα. Και τώρα μηνά... σου μιλάω. Μπορείς να μιλήσεις. Ευχαριστώ. Μπορώ. Έτσι. Μπορώ. Σε ξανασυμπαθώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αμοιβαία. Λοιπόν, φαντάσου ότι αυτό που λες ισχύει, αλλά με ένα διαφορετικό, ένα πιο εναλλακτικό τρόπο, δηλαδή... να παρουσιάσουμε έτσι μέσα από τα ταξίδια ένα κοινωνικό μήνυμα, ένα έτσι εθελοντικό πρότυπο, το οποίο θέλουμε έτσι να επηρεάσουμε θετικά και άλλους. Άρα, Σαράντι μου, θα κάνετε το ταξίδι σας, όπως έχεις κάνει και άλλα ταξίδια στο παρελθόν, με ομάδες, και έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και σε κάθε ταξίδι θα οργανώνετε και μία δράση. Ουσιαστικά, αυτό το ταξίδι τώρα που αναμένεται να κάνουμε, θα είναι πάλι επί την έτσι, ομπρέλα του Willing to Help, τα οποία τα παιδιά έτσι μας έχει συνδέσει και μια όμορφη φιλία. Και σε αυτήν έτσι την προσπάθεια θα είναι και χαρά και για μένα που θα, ενώ το ήθελε πολύ να ταξιδέψουμε μαζί με τον αδερφό μου και μας ήρθε η σκέψη γιατί να μην το κάνουμε έτσι πιο ενδιαφέρον. Τανζανία αυτό το ταξίδι. Ακριβώς. Ναι. Και τι περιλαμβάνει ακριβώς, η δράση σας πώς θα εξελιχθεί? Κοίταξε, κάθε φορά όταν πηγαίνουμε σε τέτοιους προορισμούς υπάρχουν κάποια project που ναι, αναλαμβάνουμε εκάστοτε ομάδες να προσπαθήσουν να τα βγάλουν εις πέρας ή να τα φέρουν σε ένα τέτοιο σημείο που να δώσουν στην τοπική κοινωνία το ένασμα να το τελειώσουν. Να πάει παρακάτω κάποια πράγματα, να συντηρήσει. Οπότε, φέτος είναι η τέταρτη χρονιά που το Willing to Help πηγαίνει εκεί πέρα. Προσωπικά για μένα είναι η δεύτερη. Και ενώ πέρυσι καταφέραμε τα group να φτιάξουμε σχολικές τουαλέτες και ένα χώρο για σίτηση για τα παιδιά, φέτος το project είναι πιο πολύ περιβαλλοντολογικό. Δηλαδή, έτσι. Θα δουλέψετε πάνω σε τι μαζί τους? Θέλουμε να τους μάθουμε. Βαγγέλη, θες να πεις και εσύ σε αυτό? Έλα, Βαγγέλη, πες μας. Πάμε εκεί για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο βιώσιμης γεωργίας. Ουσιαστικά πάμε να βοηθήσουμε τους τοπικούς. Και οικονομικό. Σωστά. Ναι. Έχει και οικονομικό. Να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία που αποτελείται από ένα μεγάλο μέρος από αγρότες να αναπτυχθούν και να γίνουν εν μέρει πιο ανταγωνιστικοί για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Θα πάτε δηλαδή να τους δείξετε τι μπορούν να καλλιεργούν και πώς μπορούν να το καλλιεργούν πιο ωφέλιμα για αυτούς? Κυρίως το ωφέλιμο. Εμείς ναι, γιατί προφανώς ξέρουν τι μπορούν να καλλιεργήσουν. Κυρίως το ωφέλιμο για αυτό, για να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Ένα μικρό αντίστοιχο fair trade. Ναι. Έτσι, και παράλληλα, θα προσπαθήσουμε εμείς αυτό που θα κάνουμε να δημιουργήσουμε το χώρο εκεί πέρα. Και μετά δηλαδή, υπάρχει. Τι χώρο θα φτιάξετε? Ένα χώρο στυλ μικρού συνεταιρισμού. Έτσι, το οποίο παράλληλα όμως. Με την τοπική οργάνωση εκεί, τη ΣΑΝΑ, που σημαίνει και Safe African Network, θα γίνει μια όμορφη έτσι, συσχέτιση των ρόλων μας. Και φέτος είναι τα Group 4 που θα πάνε. Οπότε... Ξέρεις αυτό, ξεφεύγει πάρα πολύ από το πάω να βοηθήσω να κάνω μια χειρονακτική εργασία που μπορώ να την κάνω. Δηλαδή, ίσως έχω μάθει να την κάνω και εδώ και μεταφέρω λίγο την εμπειρία μου και να μην ξέρω, θα μου δείξει ο διπλανός και θα το κάνω. Πας να στήσεις μια μικρή επιχείρηση, πώς να το πούμε, και ένα συνεταιρισμός. Δηλαδή, πας να μεταφέρεις γνώση, να μεταφέρεις τεχνογνωσία. Εσείς πώς το έχετε δουλέψει? Μάλλον το Willing to Help πώς το έχει δουλέψει? Έχει κάνει την έρευνά του, σωστά, έχει συμβουλευτεί ειδικού. Αναλύσανε κάποια project πριν αποφασίσουν το τελικό. Έτσι, το οποίο θα ήταν πιο ωφέλιμο για την τοπική κοινωνία. Και μάλιστα ένα παράδειγμα έχει και γίνει έτσι και πριν 2 χρόνια, όταν αναγκαζόντουσαν να κόβουν τα δέντρα για να παρώγουν κάρβουνο σαν ένα μέσο έσπραξη για αυτούς, ναι, επιβίωσης. Έτσι υπήρξε η σκέψη ότι γιατί να μην τους φτιάξουμε μια φάρμα πουλερικών, το οποίο
να απασχολούν μερικές οικογένειες και μάλιστα αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν και ένα αποτέλεσμα το οποίο και περιβαλλοντικά έτσι τους έλυσε και οικολογικά έλυσε έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και παράλληλα τους ευκόλυνε πάρα πολύ από τον τρόπο εργασίας, γιατί από τη μία κόβανε δέντρα και έπρεπε να τα τεμαχίζουν και από την άλλη απλά μαζεύανε τα αυγά. Και το Willing to Help πηγαίνει αυτά τα 4 χρόνια, πάει στην ίδια κοινότητα. Ναι, στην χώρα της Τανζανίας πηγαίνει εκεί. Και πώς λέγεται εκεί η κοινότητα? Η περιοχή λέγεται Μισένη, το χωριό λέγεται Κόγκο. Βαγγέλη, πες μου. Πού ονειρεύεσαι να φτάσεις με το σακίδιό σου και τι ονειρεύεσαι να φέρεις πίσω? Πού ονειρεύομαι να φτάσω? Αρχικά, προσπάθειά μας είναι από εδώ και πέρα τα ταξίδια μας, πέρα από να πηγαίνουμε κάπου και να επισκεφτόμαστε ένα μέρος, να προσπαθούμε σε κάθε μέρος αυτό να έχουμε μια προσφορά, μια θελοντική πράξη. Κάτι που να αφήσουμε το δικό μας στίγμα όπου και να πηγαίνουμε. Τι ονειρεύομαι να φέρω πίσω? Ένα σακίδιο γεμάτο εμπειρίες. Δώρα για τους φίλους και συγγενείς. Και να μας αλλάξει σαν ανθρώπους, δηλαδή να η εμπειρία αυτή να είναι κάτι πολύ ωραίο και για εμάς. Έχεις δει το Σαράντι να αλλάζει με αυτά τα ταξίδια που κάνει τα τελευταία χρόνια? Ναι, πάρα πολύ. Κάθε φορά που πάει σε ένα τέτοιο ταξίδι και γυρνάει, φαίνεται η αλλαγή που έχει γίνει πάνω του. Δηλαδή... Και μένει ή μετά που ξαναμπαίνει στους ρυθμούς? Είναι αυτό, τη δική μας την καθημερινότητα, να κρατάς αυτά τα ωραία τα στοιχεία που κουβαλάμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλες προσωπικότητες. Πιστεύω ότι έχει την ικανότητα να κρατάει τα καλύτερα στοιχεία από αυτά και να τα προσαρμόζει. Πώς αγαπάει! Να τα προσαρμόζει στην καθημερινότητά του, ας πούμε. Δηλαδή, αντί να τα χάνει, τα μεταφέρει εδώ. Κοίταξε, φαντάζεσαι τώρα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που θεωρητικά είναι. Φτωχοί σε υλικά αγαθά, πραγματικά όμως είναι πλούσιοι σε πολλά άλλα μηνύματα έτσι, που μας δίνουν στην καθημερινότητα, στο χαμόγελό τους, στα θετικά μηνύματα που παίρνουμε εκεί πέρα. Οπότε γυρνώντας πίσω από εκεί πέρα, έχεις ζυμίσει πλήρως. Στερνίζεις διαφορετικά τα πράγματα της καθημερινότητας. Σου νιώθεις ότι στη ζωή μου θέλω να την ακολουθώ πλέον με θετικούς ανθρώπους, ότι τα μηνύματα αλληλεγγύης που παίρνω από εκεί πέρα ή τα μηνύματα. Ενότητας, ότι ενώ είμαστε τόσο διαφορετικοί, αλλά είναι τόσο περισσότερα που μας ενώνουν, ή ότι είμαστε κάτω από τον ίδιο ουρανό και μπορεί να φτάσεις στην άλλη άκρη του κόσμου και οι άνθρωποι εκεί πέρα πάλι κάτι θα έχουν να σου δώσουν. Είναι κάτι που πραγματικά σε δένει στο κάθε δευτερόλεπτο που ζεις εκεί πέρα. Και πραγματικά μόνο άμα το καταφέρεις και εσύ και όλος ο κόσμος που θα θέλει να ζήσει κάτι τέτοιο, μόνο τότε θα καταλάβει. Μόνο άμα πάνε εκεί. Δεν είναι κάτι ξένο για εσάς, γιατί μέσα από την ομάδα που έχετε εδώ, που συνεισφέρετε και οργανώνετε πράγματα με τους άταχτους, ενώ έχετε πάλι επαφή με κόσμο, έχετε αυτό το κομμάτι της αλληλεγγύης, έχετε αυτό το κομμάτι της ομαδικότητας. Δηλαδή, κουβαλάτε και εσείς πράγματα και τα μεταφέρετε εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις και με τη σιγουριά ότι, παιδί μου, έχουμε περάσει πολύ δύσκολα χρόνια στην Ελλάδα και μια παρέα ανθρώπων, νέων ανθρώπων που. Καλά, ούτε επαγγελματική π.χ. εμπειρία δεν είχατε πριν ξεκινήσετε τους άταχτους. Δηλαδή, ήσασταν φρέσκα παιδιά, τα βάλατε με τα δύσκολα και καταφέρετε και ανακουφίζετε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Φεύγεις λοιπόν με αυτή την εμπειρία και ξέρεις λίγο μέσα σου, 40 δεν ξέρω, μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις εσύ, ότι και εκεί που θα πάω κάτι μπορώ να κάνω. Κι ας είναι άλλος τόπος, κι ας είναι άλλη χώρα, κι ας είναι άλλες οι συνθήκες, κι ας είναι τεράστια τα προβλήματα, κι ας μην ξέρω από πού να αρχίσω. Σίγουρα έτσι είναι, εντάξει, αλλά εκεί πέρα. Θεωρείς ότι πας εσύ να τους προσφέρεις κάποια πράγματα και εν τέλει εσύ παίρνεις μαζί σου περισσότερα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι η μαγεία όλων αυτών των ταξιδιών. Εδώ ισχύει πραγματικά ότι ζεις σε μια καθημερινότητα που υπάρχει άτυπα οικονομική κρίση, αλλά πρωτεύων θεωρώ ότι είναι κρίση αξιών. Δηλαδή αυτό μας διακατέχει περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι ότι έμεινα άνεργος και δυστυχώς εφησυχάζομαι. Είναι ότι υπάρχει μια κρίση αξιών, μια ισοστρέφεια και δόξα τω Θεώ μέσω. Του εθελοντισμού και από τη δικιά μας μεριά ως άταχτα αλλά και με πολλές άλλες ομάδες, παρατηρήσω ότι υπάρχει έτσι μια ανταπόδοση, μια συνεισφορά όλων προς όλους. Έτσι, ένας για όλους. Είναι πολύ ωραίο αυτό και είναι ωραίο να το ακούω από εσάς που ξέρω ότι το κάνετε και πράξη και όχι απλά το λέτε λίγο θεωρητικά και θα θέλαμε να κάνουμε πράγματα για τον κόσμο, αλλά ήδη τα κάνουμε. Ναι. Τι έχεις βάλει στο σακίδιο για το ταξίδι στην Τανζανία? Που όταν θα παίξει αυτή η εκπομπή, νομίζω ότι θα έχετε γυρίσει από την Τανζανία, για να είμαστε ειλικρινείς. Μην σας δει κανείς μπροστά του και πει, πως είσαι σε δύο μέρη το φόρο. Α, δεν είπαμε πότε πάμε, έτσι. Αύριο, δεν φεύγετε. Σωστά. Και σου λέω, όταν θα παίξει η εκπομπή, θα έχετε γυρίσει.
Τον κάνουμε το χρόνο τι θέλουμε εμείς. Εννοείται. Η σχετικότητα στο όλο θέμα. Ωραία. Μην ξαναρώτησες. Τι σε ρώτησα για το σακίδιό σου, νομίζω. Σε ναι, ναι. Τι έχεις βάλει στο σακίδιο μέσα. Βασικά. Πέρα από τα απαραίτητα που έχουμε βάλει για να μπορούμε να έχουμε μια πιο εύκολη διαμονή εκεί, έχουμε βάλει όλη την καλή θέληση που έχουμε και την αγάπη μας για να πάμε εκεί για να δημιουργήσουμε και να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Πρώτη φορά Αφρική. Ναι. Πρώτη φορά εκτός Ευρώπης. Ναι. Άρα θα είναι εντελώς πρωτόγνωρο, ναι, για σένα. Είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, εικόνα. Ναι. Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δεν το ζητούμε. Σίγουρα να περάσετε καλά. Ό,τι κάνετε να το κάνουμε. Πάμε το καλό, να γυρίσουμε το καλό. Ναι. Τι να ευχηθώ. Τι να ευχηθώ. Να αφήσετε το καλό πίσω και να φέρετε καλό πίσω και σε εμάς εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία παραδείγματα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ταξίδι. Και ζακέτα να πάρετε. Για την επιστροφή. Για την επιστροφή που εδώ θα κάνει κρύο τότε, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.